σελίδα 923, είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, το ΙΖ κεφάλαιο, 17 κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Σελίδα 923, ΙΖ κεφάλαιο, 17 κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείτε, ουδέ θέλουσιν υπή ιδού είναι ή εδώ ή ιδού εκεί, διότι ιδού η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Είπε δε προς μαθητάς, θέλουσιν ελθεί η μέρε ότε θέλετε επιθυμήσει να είδητε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θέλετε ειδή. Και θέλουσιν σας υπή, εδώ είναι, ιδού εκεί μη πάγετε, μη δε ακολουθήσατε, διότι ως η αστραπή, η αστράπτουσα εκ της υπουρανών λάμπει εις την υπουρανών, ούτε θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη μέρα εκείνη. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από της γενεάς ταύτης. Και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Νόε, ούτε θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθεν εις την Κιβωτόν. Και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινεν τες ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οικοδόμουν, καθήν δε ημέραν εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέραν ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μην καταβίδει αναλάβει αυτά και ως της εν το αγρό, ομοίως ας μην επιστρέψει στα οπίσω, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Ως της ζητήσει να σώσει την ζωή αυτού θέλει απολέσει αυτήν και ως της απολέσει αυτήν θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω εν την νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ο μου. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθώντες λέγουσι προς αυτόν οι μαθητές, πού Κύριε. Ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθεί η αετή. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση, λέγον κριτής της ήτο εν την υπόλη, ως της των Θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ήτο δε χειρατής εν εκείνη την πόλη και ήρχετο προς αυτόν λέγουσα, εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου και μέχρι την ως δεν ηθέλησε, μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και το Θεό δε φοβούμε και άνθρωπον δεν εντρέπομε, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμνη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμει την εκδίκηση αυτών ταχαίως πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Αμήν. Όλοι οι άνθρωποι, τουλάχιστον που σκέφτονται ότι υπάρχει Θεός, βεβαίως και που όταν πιστεύουν ακόμη περισσότερο, έχουν μια ερώτηση μέσα στην καρδιά τους, την ίδια που είχαν και οι Φαρισαίοι, οι υποκριτές, καθώς άκουγαν τον Ιησού Χριστό να κηρύττει το Ευαγγέλιο της δόξης, καθώς όπως διαβάσαμε πνεύμα Κυρίου ή το επ' αυτόν, ώστε να κηρύξει στους φτωχούς, να ευαγγελίσει τους φτωχούς, να ιατρεύσει τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξει ελευθερία στους οχμαλώτους, άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους και παρηγοριά στους πενθούντας. Καθώς άκουγαν το κήρυγμά του δια Πνεύματος Αγίου, η ερώτηση αυτή ήρθε στην καρδιά τους, πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού? Ένα ερώτημα που πλανάται από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία μέχρι και σήμερα,
αν και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας έχει βεβαιώσει ότι δεν είναι σε εσάς, σε εμάς, να γνωρίζουμε τους χρόνους και τους καιρούς. Άλλωστε ούτε οι άγγελοι του Θεού, ούτε ο Υιός του Θεού, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, δεν εξεύρει την ώρα και την ημέρα που θα γίνει αυτό, που θα ακουστεί σάλπιγγα ξαφνικά, θα ακουστεί το κέλευσμα, η εντολή του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου και ξαφνικά θα ηχήσει η σάλπιγγα του Θεού και οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα και ταυτόχρονα εμείς οι εν Χριστώ Ιησού όσοι απομένομεν θα μεταμορφωθούμε εν μια στιγμή εν ρηπή οφθαλμού, καθώς το φθαρτό τούτο θα ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό τούτο θα ενδυθεί αθανασία και τότε θα λάβει χώρα το γεγραμμένο κατεπόθιο θάνατος ενίκη. Όλοι οι χριστιανοί όλων των αιώνων περιμένουν αυτή την ημέρα. Περίμεναν αυτή την ημέρα. Αλλά και οι υποκριτές ακόμη, οι Φαρισαίοι, ρωτούσαν για αυτή την ημέρα. Και επαναλαμβάνω, αν και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε ότι δεν ανήκει σε εμάς να γνωρίζουμε τους χρόνους και τους καιρούς, όμως ακόμη μας βεβαίωσε περί των σημείων που θα προηγηθούν της αρπαγής της Εκκλησίας και μάλιστα φανέρωσε ότι όταν δείτε τη σικιά να ανθίζει τότε καταλαβαίνετε ότι πλησίον είναι το θέρος γιατί δεν θα παρέλθει η γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Μία γενεά που το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η επιστροφή του λαού Ισραήλ από την εξορία στην οποία βρέθηκαν το 70 μετά Χριστό όταν οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν τα Ιεροσόλυμα και τον Ισραήλ και έμειναν διασκορπισμένοι διατηρώντας όμως τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους και την φιλετική τους συνείδηση γιατί είναι και ήταν λαός Θεού περιούσιος και απαραίτητο χαρακτηριστικό ήταν η επιστροφή τους στην γη του Ισραήλ που έλαβε χώρα το 1948. Και από εκεί και πέρα εξελίχθηκαν όλα τα σημεία του ερχομού του Κυρίου. Θυμάμαι μια φορά, μόλις είχα πρωτοπιστέψει, ήμουνα στο Αίγιο και πήγαινα στον πύργο και σκεφτόμουν μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσα, ρε μήπως έχουμε πλανηθεί και ο ένας παρασύρει τον άλλον και λέμε ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Και είχε αρχίσει να ανεβαίνει μέσα μου αμφιβολία, δισταγμός, έως και απιστία. Και ξαφνικά ακούω ένα ντουπ και κάνω έτσι και βλέπω τον Κύριο δίπλα μου. Τον είδα όχι όπως βλέπω εσάς, αλλά τον είδα έτσι που δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Και άρχισε να με ρωτάει, βλέποντας την απιστία μου, θυμάσαι που η μητέρα σου έπλαινε όταν ήσουν μικρός? Εγώ γεννήθηκα το 1946. Λέω, στη σκάφη, Κύριε. Θυμάσαι τι ψυγείο είχατε? Λέω, δεν είχαμε παλιά ψυγείο, σε λίγο ήρθε όμως του πάγου και πολύ τελευταία ήρθε το ηλεκτρικό. Η γνώση θέλει πληθυνθεί. Θυμάσαι που κάνατε μπάνιο? Τι σου λέγε η μητέρα σου? Χώρια οι άντρες, χώρια οι γυναίκες. Θυμάσαι πόσο σοβαρό ήτανε να είναι η κοπέλα απείραχτη στο γάμο της? Όταν ήσουν μικρός, θυμάμαι, λέω, η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες. Μια ώρα μου έλεγε και τελικά είπα, Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα. Μπήκα μέσα στην εκκλησία του πύργου συγκλονισμένος. Γονατίζω, γονάτισα κλαίγοντας και σηκώνεται προφητεία. Ούτω λέει Κύριος ο Θεός. Ιδού έρχομαι ταχαίως.
από εκεί και πέρα, αδερφοί, άλλαξε η ζωή μου. Ξέρω ότι έρχεται γρήγορα να παραλάβει την εκκλησία του. Δεν ξέρω την ώρα, δεν ξέρω την ημέρα, αλλά ένα ξέρω, πρέπει να είμαι έτοιμος. Να μην ρωτάω πότε έρχεται, αλλά να εξετάζω τον εαυτό μου και να λέω, αν έρθει τώρα είμαι έτοιμος. Αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό και ο Κύριος μας στους υποκριτές τους είπε, η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται έτσι ώστε να παρατηρείται, αλλά η Βασιλεία είναι εντός ημών. Είναι, σαν να τους έλεγε, είναι μέσα σας η Βασιλεία του Θεού. Είναι, σαν να μας ρωτάει, είναι μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Τι είναι μέσα μας? Τι κυριαρχεί μέσα μας, τι βασιλεύει? Από εκεί μας λέγει ο Χριστός πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιος βασιλεύει μέσα μας? Ο άρχον και ο βασιλιάς του κόσμου τούτου που περιφρονεί, ονειδίζει το Λόγο του Θεού και προσπαθεί να τον διαστρέψει και να τον μικρύνει και να τον καταντήσει λόγια ανθρώπινα, ή η Βασιλεία του Θεού, ο ίδιος ο Θεός που δοξάζει το Λόγο του, δοξάζεται ο ίδιος και οδηγεί τον άνθρωπο πιο κοντά μέσα από το Γολγοθά στην αιώνια ζωή. Ποιος κατοικεί μέσα σου, αδερφέ? Τι είναι αυτό που επιθυμείς, τι είναι αυτό που θέλεις, τι είναι αυτό που ζητάς, τι είναι αυτό που ποθείς? Τον κόσμο και τα του κόσμου? Τι είναι αυτό που αγαπάς? Τι είναι αυτό ακόμη για το οποίο προσεύχεσαι? Τα πράγματα του κόσμου? Ο Χριστός λέει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και μην ξεχνάτε, όλα τα άλλα θα σας προσθεθούνε. Αλλά αν δεν ζητάτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, ούτε όλα τα άλλα θα σας προσθεθούνε, ούτε θα κατοικήσει μέσα σας η Βασιλεία του Θεού. Και έτσι ο Θεός θέλει, μπορεί και μεταμορφώνει τον άνθρωπο από σαρκικό σε πνευματικό, καθώς βγάζει από μέσα του την αγάπη του κόσμου, γιατί όποιος αγαπάει τον κόσμο και τα εν του κόσμου, σε αυτόν δεν υπάρχει η αγάπη του Πατρός. Βγάζει, ξεριζώνει από μέσα την αγάπη τη φυσική ως τέκνα οργής που έχει άνθρωπος, ξεριζώνει την αγάπη του προς τον κόσμο και πλημμυρίζει με την αγάπη του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο, η αγάπη του Θεού είναι ενκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι ο άνθρωπος μεταμορφώνεται από Υιός σκότους σε Υιός φωτός. Μεταμορφώνεται από κατσίκι σε πρόβατο. Μεταμορφώνεται από παιδί του κόσμου τούτου σε παιδί του Θεού, σε βασιλείς και ιερείς του υψίστου, ώστε δημιουργείται ένας νέος λαός, ένα γένος εκλεκτών, ένα βασίλειον ιεράτευμα, ένα έθνος άγιον, ένας λαός τον οποίον ο Θεός απέκτησε με αποστολή να εξαγγείλει τα αρετάς εκείνου ο οποίος σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως. Είσαι? Και το πιο εύκολο για να το καταλάβουμε, αδελφοί, είναι τι θέλουμε, τι αγαπάμε, γιατί πράγματα προσευχόμαστε. Προσεύχεσαι να είσαι έτοιμος εκείνη την ημέρα? Γιατί ζεις? Ποια είναι η αιτία της ζωής σου? Για ποιο πράγμα ζεις? Ζεις για να απολαύσεις την εκκλησία του Χριστού πριν την αρπαγή? Ζεις για να υπάρχεις μέσα στην εκκλησία του Χριστού που θα μεταμορφωθεί και αρπαχθεί? Είναι πολύ σοβαρά ερωτήματα που μόνο ο κάθε ένας μας ξεχωριστά για τον εαυτό του μπορεί να τα απαντήσει. Μόνο ο κάθε ένας ξεχωριστά για τον εαυτό του. Μόνο εγώ για μένα, μόνο εσύ για σένα. Και εσύ δεν ξέρεις για μένα, ούτε εγώ ξέρω για σένα. Αλλά για όλους μας ξέρει ο Παντοδύναμος. Αλληλούια. Μας ξέρει καλά. Μας μιλάει. Και εγώ θέλω να μου μιλάει ο Θεός.
θέλω να μου μιλάει με το λόγο του, με το πνεύμα του, θέλω να μου μιλάει με, όπως λέγει η Γραφή, με πνευματικές οράσεις, με ενύπνια, με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Θέλω να είναι φίλος μου ο Χριστός και ανταποκρίνομαι στην πρόσκλησή του. Λέγει, δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, φίλους μου σας λέγω, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου σας τα φανέρωσα, φίλους μου. Και περιμένει από σένα να του πεις, ναι, θέλω να είσαι φίλος μου και θέλω να είμαι φίλος σου. Γιατί για να γίνουν δύο φίλοι πρέπει να το θέλουν και οι δύο. Αν σου πω εγώ θέλεις να γίνουμε φίλοι και μου πεις όχι, δεν γίναμε ποτέ. Αν σου πω εγώ θέλεις να γίνουμε φίλοι και μου πεις ναι, θα είμαστε. Και αν πόσο περισσότερο αν σου πει ο Χριστός, θέλεις να είμαστε φίλοι. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ, να είναι φίλος σου ο Χριστός, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Να του μιλάς και να σ' ακούει, να σου μιλάει και να τον ακούς, να σου κρατάει το δεξί χέρι και να περπατάς, να κατοικεί εντός σου, εντός σου. Να μην ζεις εσύ, αλλά ο Χριστός μέσα σε σένα. Μια τελείως διαφορετική ζωή, μια όμορφη ζωή, μια αιώνια ζωή, πνευματική ζωή, χαρισματική ζωή, ευλογημένη ζωή, ασφαλής, ένδοξη, ουράνια, αιώνια. Και όλα αυτά είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Τι θέλεις, να ο κόσμος, μπορείς να τον εκλέξεις. Να ο Χριστός, μπορείς να τον αγαπήσεις. Αλλά δεν μπορεί να δουλεύει ο άνθρωπος δύο κυρίους. Ή τον Χριστό ή τον Μαμονά. Ή τον, τη Βασιλεία των Ουρανών ή τον κόσμο. Θα πρέπει να αποφασίσεις να εκλέξεις και αν είναι δυνατόν μια φορά ακόμη ή για πρώτη φορά ίσως σήμερα. Εάν εκλέξεις το τίμιον και απορρίψεις το αχρίον, τότε ο Θεός θα σε μεταμορφώσει σαν το στόμα Του για να εξαγγέλεις τις αρετές Του. Μπορείς να λες ό,τι θέλεις, από το να βρίζεις, να βλαστημάς ή ό,τι άλλο λέει ο κόσμος, μπορείς όμως και να λες αλληλούια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω να λατρεύει τον Κύριο. Αμήν, αδελφοί. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω να λατρεύει τον Κύριο. Βόηθα μας, Θεέ μου. Και σε αυτούς λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είπε, τους μαθητάς του δηλαδή, όχι τους Φαρισαίους, σε αυτούς που σαν και εμάς σήμερα λέμε αμήν στο λόγο του. Λέμε αμήν στο λόγο του, Κύριε. Τότε είπε, θέλουσε ελθεί ημέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θα δείτε, και θα το επιθυμήσετε όταν θα σας αποκαλυφθεί, γιατί θα τους αποκαλύψει λίγο τι πρόκειται να κάνει, όπως πριν από λίγο είχε πει, και διαβάζω από το Ματθαίον Ευαγγέλιον, ο Ιησούς Χριστός στους μαθητάς του πάλι, επειδή αληθώς σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν να είδωσι όσα βλέπετε εσείς σήμερον και δεν είδον, και να ακούσωσι όσα ακούετε εσείς σήμερον και δεν ήκουσαν. Τι έβλεπαν? Το Χριστό. Και οι προφήτες, μάλιστα λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους, εμπίστη όλοι αυτοί οι πιστοί απέθανον, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτάς και πισθέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και πάρικοι επί της γης, απέδειξαν ότι αυτό που τους υποσχέθηκε ο Θεός το εξετέλεσε, καθώς έστειλε 2000 χρόνια πριν
ενσαρκωμένο το λόγο του επί της γης, τον Ιησού Χριστόν να κηρύξει σωτηρία, θεραπεία, ελευθερία, να αποκαλύψει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και να ελευθερώσει και να σώσει τους καταδυναστευομένους από το διάβολο με τη δύναμη του Πνεύματός του του Αγίου. Και τώρα έχει προφητευθεί από τα χείλη του Ιησού Χριστού τότε στους μαθητάς του ότι όταν θα σας αποκαλυφθεί τι θα γίνει των έσχατων καιρών, για τη δόξα την υπερβάλλουσα της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας, εσείς οι μαθητές μου θα επιθυμήσετε να δείτε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θα δείτε. Και θα σας πούνε, ιδού εδώ είναι, ιδού εκεί είναι, και μην πάτε. Εδώ θα γίνει αρπαγή, τότε θα γίνει αρπαγή, τότε θα γίνει Δευτέρα Παρουσία. Μην πιστέψετε, γιατί αυτό θα γίνει παρακυρίου με τη σάλπιγγα του Θεού, όταν όσοι αστραπεί, η αστράπτουσα κάτω από τον ουρανό, λάμπει μόνο κάτω από τον ουρανό, την αρπαγή της Εκκλησίας θα τη δει μόνο η Εκκλησία, μόνο όσοι είναι στο φως το αιώνιο, το ούτω θελείστε ο Υιός του ανθρώπου εν τη μέρα εκείνη. Και εξηγεί τώρα πως θα είναι ο κόσμος την περίοδο εκείνη και μας εξήγησε προηγούμενα πως θα είναι η Εκκλησία την περίοδο εκείνη. Στην Εκκλησία μέσα θα αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού. Στον κόσμο που δεν θα καταλαβαίνουν, γιατί απίστων όντων ετύφλωσε ο Θεός του κόσμου τούτου το νου, τους έκανε φυτά για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου, οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι όπως την εποχή του Νόε, μέχρι τη στιγμή που εισήλθε ο Νόε στην Κιβωτό για να σωθεί. Έτσι θα είναι και τότε. Μέχρι τη στιγμή, έτσι θα είναι και τώρα, που θα εισέλθουμε μέσα στην Εκκλησία. Όποιος εισήλθε τη Κιβωτό, ο Νόε, η γυναίκα του, οι τρεις γη του και οι τρεις νύφες του σώθηκαν. Όποιος θα εισέλθει μέσα στην Εκκλησία, θα σωθεί. Και ύστερα ήλθε ο κατακλυσμός, η οργή του Θεού και απόλυσε ενάπαντας. Ομοίως, και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Λότ, οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οικοδόμουν. Δεν είναι η περίοδος της εφταετίας, είναι πριν. Για την περίοδο της εφταετίας ούτε να αγοράσουν θα μπορούνε, ούτε να πουλήσουν αν δεν έχουν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο. Αυτοί όμως και έτρωγον και έπινον και ηγόραζον και επόλουν και ενύμφευον και νυμφεύοντο μέχρι τη στιγμή που εξήλθεν ο Λότ εκ των Σοδόμων. Δύο χαρακτηριστικά απαραίτητα για να ξεφύγουμε από την ώρα του πειρασμού που θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και θα καλύψει όλη τη γη σκότος και γνώφος. Να εισέλθουμε στην Εκκλησία και να εξέλθουμε από τα Σόδομα. Να το πω πιο σωστά. Να εισέλθουμε στην Κιβωτό και να εξέλθουμε από τα Σόδομα, ή να εισέλθουμε στην Εκκλησία και να εξέλθουμε από τον κόσμο. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι εκείνα τα οποία προσδιορίζουν τη σωτηρία των ανθρώπων τις έσχατες ημέρες και την προϋπάρχουσα απόλυτη ευλογία του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Και να εισέλθεις στην Εκκλησία, αλλά και να εξέλθεις από τον κόσμο και τα του κόσμου. Και όταν λέμε τον κόσμο, όχι να πάμε να γίνουμε καλόγυροι, δεν λέει αυτό. Από το φρόνημα του κόσμου, από τις αμαρτίες του κόσμου. Δεν απαγορεύει τίποτα ο Θεός στα παιδιά του, μόνο την αμαρτία. Όλα τα άλλα είναι χαρισμένα και φτιαγμένα και χαρισμένα από το Θεό για τα παιδιά του. Αλλά κατ' εκείνην την ημέρα που θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού, η φωνή του Αρχαγγέλου που θα φωνάζει «Δύο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού».
και στο τρίτον θα ακουστεί το σάλπιγμα, η σάλπιγγα του Θεού και το σώμα θα μεταμορφωθεί εν μια στιγμή εν ρηπείο οφθαλμού. Εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα που τα όλα θα ξεκινήσουν με το κέλευσμα του Θεού, που μόνο η Εκκλησία του Χριστού θα το ακούσει και θα το καταλάβει, ο χριστιανός πρέπει να είναι έτοιμος και μέσα στο σώμα του Χριστού και έξω από τον κόσμο, ώστε ακούγοντας τη φωνή του Αρχαγγέλου να μετανοήσει για τελευταία φορά στη ζωή του, να σηκώσει τα χέρια του και να φωνάξει «Αλληλούια». Και σε μια στιγμή τότε, εν ρηπείο οφθαλμού, το σώμα το θνητό θα ενδυθεί αθανασία και το σώμα το φθαρτό θα ενδυθεί αφθαρσία. Τι υπέροχη, μοναδική στιγμή. Δεν μπορεί να το καταλάβει και να το πιστέψει ο φυσικός άνθρωπος αν δεν του το αποκαλύψει ο Θεός. Η αρπαγή είναι μυστήριο. Μη δου μυστήριον λέγω εις εσάς, λέγει στην επιστολή του προς Κορινθίους στο ΙΕ κεφάλαιον ο Απόστολος Παύλος. Μη δου μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν, δεν θέλω μεν κοιμηθεί, δεν θα πεθάνουμε. Πάντες όμως θα μεταμορφωθούμε εν μια στιγμή, εν ρηπείο οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπιγγη. Διότι θα σαλπίσει και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς οι ζώντες θα μεταμορφωθούμε. Είναι μυστήριο, αλλά ένα μυστήριο που μόνο ο Θεός αποκαλύπτει σε αυτούς που δέχθηκαν τον Χριστό και ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Σε αυτούς που η Βασιλεία του Θεού κατοικεί εντός τους, σε αυτούς που πήραν απόφαση και εξέλεξαν στη ζωή τους Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Εκείνη λοιπόν την ημέρα, όποιος ευρεθεί υπό του δώματος που θα ακούσει το κέλευσμα και τη φωνή του Αρχαγγέλου, όποιος ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, πρώτον ας μην καταβίδει να λάβει αυτά. Και ποιος θα κατεβεί για να λάβει αυτά? Αυτού που η καρδιά του είναι γεμάτη με τα σκεύη και τα υπάρχοντά του. Θέλω πολύ, να πούμε εμείς, θέλω πολύ την αιώνια ζωή, για να γλιτώσουμε από τον πειρασμό εκείνη την ημέρα που θα είναι τρομακτικός. Γιατί θα είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, κέλευσμα από του Θεού, φωνή του Αρχαγγέλου, τρόμος και φόβος. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού ξέρει και φωνάζει αλληλούια από τώρα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ομοίως ώστις ευρεθεί εν το αγρό, ας μη επιστρέψεις τα οπίσω. Είναι δύο εντολές. Μην κατεβείς να πάρεις αυτά που έχεις, μην επιστρέψεις για κανέναν επίσω. Και συμπληρώνει, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Θυμόσαστε? Όταν βγήκε από τον, όταν άγγελος Κυρίου τους έβγαλε από το Σόδωμα και τα Γόμορα, έδωσε εντολή ο Θεός δια του Αγγέλου, μην γυρίσετε πίσω όταν ακούσετε την καταστροφή που έβρεξε Πύρ και Θείων στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Όμως η γυναίκα, ενώ προχωρούσαν, έστρεψε στα οπίσω και έμεινε στυλιάλατος. Τι ήταν αυτό που την έκανε να γυρίσει πίσω? Τι μπορώ να σκεφτώ, τι θα μπορούσε να συνέβαινε σε μένα για να γυρίσω πίσω? Να δω το σπίτι μου που καταστρέφεται, να δω τα υπάρχοντά μου, να δω τους φίλους μου, να δω τους συγγενείς μου, να δω τους γαμπρούς της κόρης μου. Κάτι την έκανε να γυρίσει πίσω. Αυτό όμως ήταν το τέλος της ευλογίας που ο Θεός είχε ετοιμάσει για αυτήν. Να μην καταβούμε, αδερφοί, εκείνη την ημέρα. Μας τα λέει τώρα ο Θεός για να τα θυμόμαστε εκείνη την ημέρα. Όταν θα ακουστεί το κέλευσμα, όταν θα ακουστεί σάλπιγγα του Θεού, να θυμάσαι. Μην κατέβεις κάτω για τα υπάρχοντά σου, μην γυρίσεις για τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Προχώρα μπροστά για τον ουρανό. Επαναλαμβάνω, θυμήσου τη γυναίκα του Λότ. Μην κατέβεις κάτω για τα υπάρχοντά σου, μην γυρίσεις πίσω για τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Φεύγουμε.
Φεύγει το τρένο. Να μπούμε μέσα, αδερφοί. Αλληλούια. Γιατί? Γιατί όποιος ζητήσει τότε να σώσει τη ζωή του θα την απολέσει. Σκεφτείτε τι τρομερή στιγμή θα είναι που στην καρδιά θα ανέβει να σωθώ. Αν όμως ζητήσεις να σώσεις τη ζωή σου για τον κόσμο, θα την απολέσεις. Όποιος όμως απολέσει αυτήν, δεν λογαριάσει το φόβο των ανθρώπινων, μόνο αυτός θα την διαφυλάξει η ζωή αιώνιων. Γιατί? Γιατί σας λέγω ότι εκείνη τη νύχτα δύο θα κοιμώνται μαζί, δύο θα είναι σε μια κλίνη. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Ποιος αφήνεται? Αυτός που θα κατέβει κάτω για να σώσει τη ζωή του, ή αυτός που θα στρέψει πίσω για τους δικούς του αγαπημένους ανθρώπους? Και ποιος θα αρπαχθεί? Αυτός που θα μείνει στην κλίνη και θα κοιτάει τον ουρανό. Κρίσιμη μέρα. Επικίνδυνη μέρα. Αλλά πρέπει να την ξέρουμε καλά. Γιατί ξέρετε, είναι μία μέρα και τελειώσαμε. Μετά σκοτάδι και ζόφος σε όλη την οικουμένη. Η ώρα του πειρασμού που θα δοκιμάσει όλους τους κατοικούντας επί τη γη. Εμείς όμως έχουμε την ευκαιρία, και φωνάζει ο Απόστολος Λουκάς, προσέχετε εις αυτούς, διότι ως παγής θα επέλθει επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης. Γι' αυτό αγρυπνείτε δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξεωθείτε, να εκφύγετε όλα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση και εσείς να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Δύο θα είναι στον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μήλο. Η μία παραλαμβάνει, η άλλη αφήνεται. Και οι μαθητές ρώτησαν, πού Κύριε? Και τους είπε το φοβερό μυστικό. Εκεί που είναι το σώμα ο Χριστός, εκεί θα μαζευτούν και αίτη. Αλλά μέχρι τότε. Τους είπε και μία παραβολή, ερμηνεύοντας ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμουνε. Αυτή είναι η ζωή μας τώρα. Η ζωή μας δεν είναι να αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε τον κόσμο αυτό. Αυτό θα μας το χαρίζει ο Θεός. Είναι να προσευχόμαστε για την αρπαγή της Εκκλησίας, να μην αποκάμουμε. Δεν είναι τεμπέλης ο χριστιανός εργατικός και ευωδούμενος από το Θεό. Γιατί? Προσεύχεται ζητώντας πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ξέρει ότι όλα τα άλλα ο Θεός θα τα προσθέσει. Αμήν. Το ξέρουμε. Όλα τα άλλα ο Θεός θα μας τα προσθέτει. Είναι αγαθός. Και λέει μια παραβολή, υπήρχε ένας κριτής κακός. Θεό δεν φοβόταν και άνθρωπο δεν ντρεπόταν, καθώς είναι η απόλυτη περιγραφή του κόσμου γύρω μας. Δεν ντρέπονται ο ένας τον άλλον και δεν φοβόνται το Θεό. Και ανάμεσα σε αυτούς υπήρχε μια αδύναμη χείρα που κάποιος την αδίκησε και πήγαινε στον κριτή για να διεκδικήσει το δίκαιο της. Και στην αρχή ο κριτής δεν ήθελε, αλλά αυτή συνέχιζε κάθε μέρα να πηγαίνει. Κάθε μέρα να προσεύχεται, θα έλεγα. Συνέχιζε κάθε μέρα. Και ο κριτής βαρέθηκε και είπε, πω πως θα γλιτώσω από αυτήν. Ας εκδικήσω την υπόθεσή του. Ας εκδικάσω, θα το λέγαμε σήμερα, την υπόθεσή της. Και την εκδίκασε. Και λέει ο Κύριος μας, ακούσατε τι είπε ο άδικος κριτής? Ο δε Θεός δεν θα κάνει εκδίκηση των εκλεκτών αυτού. Ποιον όμως? Των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Των βοόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Ταχαίως θέλει κάνει. Και το ερώτημα το καταλυτικό. Πλην όμως, όταν ο Υιός του ανθρώπου έλθει επί της γης, θα βρει άραγε την πίστη επί της γης. Θα βρει την πίστη μέσα σου. Θα βρει τη Βασιλεία του Θεού μέσα σου. Πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού?
η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Αδελφοί αγαπητοί, έχουμε έναν αγώνα μπροστά μας, καλό αγώνα, εύκολο αγώνα, να περπατάμε εισερχόμενοι πάντοτε, αγωνιζόμενοι πάντοτε από τη στενή πύλη και περπατώντας τη τεθλιμμένη οδό που θα μας πάει στον ουρανό, μέσα από την αρπαγή της Εκκλησίας. Υπάρχει και η φαρδιά πύλη, εκεί που ο διάβολος σου λέει κάνε ό,τι θες. Περπάτα, μπες, μην τρέπεσαι κανέναν. Πες ό,τι θες, κάνε ό,τι θες, ντύσου όπως θες. Ό,τι θέλεις δικό σου είναι. Αλλά αυτός ο δρόμος, ο ευρύχωρος, οδηγεί στην κόλαση. Οδηγεί στα 7 χρόνια του Αντιχρίστου. Οδηγεί στην απώλεια. Ενώ ο Χριστός λέει, βλέπεις τη στενή πύλη της μετάνοιας, της επιστροφής, του αγιασμού, της αγάπης σου στο Χριστό. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στην αιώνια ζωή. Είναι θέμα απόφασης. Μην αποκάμουμε. Πάντοτε να προσευχόμαστε. Και θα νικήσουμε στο τέλος. Ξέρετε γιατί θα νικήσουμε? Γιατί ο Χριστός λέει, μη φοβήστε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Αλληλούια. Δεν θα το λέω εγώ, ο Χριστός το λέει. Μη φοβήστε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Αμήν. Και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο. Η πίστη σας. Θα βρει την πίστη σας επί της γης όταν θα έρθει ο Χριστός. Αμήν Κύριε. Αμήν. Μα δεν έχουμε να εμπιστευτούμε και κανέναν άλλον. Δεν έχουμε και να πιστέψουμε και κανέναν άλλον. Και για να μας βοηθάει ο Θεός να πιστεύουμε, τι λέει? Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο ελπίζων στον Κύριον και μόνο στον Κύριον. Γιατί αυτός θα μοιάζει μέχρι να έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας σαν το δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Το φύλλωμά του θα θάλει. Ο καρπός του θα είναι πλήρης στον καιρόν αυτού. Και το σημαντικό, ό,τι αν πράττει θα το ευωδώνει ο Θεός. Όχι μόνο είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε την πίστη μας για να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά είναι και άριστο, γιατί θα είμαστε σαν τα δέντρα που είναι φυτευμένα παρά τους ρίακας των υδάτων. Το φύλλωμά μας θα θάλει, ο καρπός μας, ο οικογενειακός, ο προσωπικός, ο εκκλησιαστικός θα είναι καλός, άριστος των καιρών αυτού, και ό,τι αν πράττουμε θα το ευωδώνει ο Θεός. Αμήν. Αλληλούια.